Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε! Σας καλωσορίζουμε μέσα από την δικτυακή μας ψηφιακή πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr. Είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, επαγγελματίας μάγειρας αρτοπιός ζαχαροπλάστης και η δεύτερη ειδικότητα που έχω πάρα πολλά χρόνια είμαι φωτορεπόρτερ οπερατέρ στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Είμαι ένα παιδί του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Και στα δύο επαγγέλματα που σας είπα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, διότι έχουμε και κάποια ηλικία, αλλά έχω δουλέψει πάρα πολύ, είμαστε πάνω από 52. Το λέω έτσι για πλάκα. Συνεχίζουμε σήμερα λοιπόν την έτοιμη σειρά γευμάτων από το Σκλαβενίτη, αυτά τα φαγητά που τα ξέρετε όλοι, που τα ζεσταίνουμε ή στο φούρνο μικροκυμάτων ή στο δικό μας φούρνο. Σήμερα Παρασκευή εδώ στο Μαρούσι, είχε ήλιο, τώρα έχει βγάλει λίγο συννεφιά. Οι μετεωρολόγοι είπαν ότι θα υπάρχει επιδείνωση του καιρού με βροχές. Δεν ξέρω, θα το δούμε στη συνέχεια στις επόμενες ημέρες. Συνεχίζονται οι έρευνες για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη Θεσσαλίας, στην περιοχή Ευαγγελισμός. Έχουμε κάνει και εμείς κάποιο ρεπορτάζ με κάποιους φίλους και γνωστούς που έχουμε διαβάσει και έχουμε διασταυρώσει διάφορα πράγματα τα οποία μπορείτε να τα δείτε στο προφίλ μου στο Facebook, παπάκι, μάλλον τον μπέρδεψα με το μαγειρικό, σκέτο Αλέξιος Νικολουτσόπουλος στο Facebook, και έχω και κάποιο βίντεο, έχουμε ανεβάσει και κάποια βίντεο στο κανάλι μας, μπορείτε να τα δείτε, και θα ανεβάσουμε και ένα άλλο που θα λέμε κάποια πράγματα, έτσι για πολύ σωστή ενημέρωση, διασταυρωμένη πάντα ενημέρωση, αληθινή. Σήμερα θα σας δείξω, δεν ξέρω αν το βλέπετε από πίσω μου, θα σας δείξω τι θα δοκιμάσουμε και τι θα φάμε. Φακές σήμερα. Σας το είχα υποσχεθεί, έτσι, είναι ένα πάρα πολύ, εδώ πίσω είναι οι οδηγίες με τα συστατικά, σας το ξαναδείχνω. Έτσι, σας το είχα υποσχεθεί πάρα πολύ καιρό, από χθες, ότι θα δείξουμε τις φακές. Επίσης, να ξέχασα να πω ότι έχουμε τους δεύτερους χαιρετισμούς, σήμερα Παρασκευή, θα το μεταδώσουμε live από τη Μητρόπολη, από την ΕΡΤΕΝΑ, και εάν έχω προλάβει να φτιάξω αυτό το βίντεο, θα το δείτε αυτό το βίντεο τώρα που κάνω, θα το δείτε πριν τους χαιρετισμούς ή μετά, δεν ξέρω αν θα προλάβω να κάνω το μοντάζ. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι 400 γραμμάρια, γιατί λέμε πάντα τα γραμμάρια. Σηκώνομαι πάνω για να δείτε ότι εδώ που είναι το δάχτυλό μου βγάζω είναι η ημερομηνία λήξης. Έτσι, το συντηρούμε στους 5 βαθμούς Κελσίου στη συντήρηση του ψυγείου μας. Αν η ημερομηνία έχει παραπάνω, έτσι, και λίγη σε 2 μέρες, ας πούμε, και δεν θέλουμε να το ζεστάνουμε τώρα να το φάμε, το βάζουμε στο φούρνο μικροκυμάτων γύρω στους 600 βαθμούς για 3-4 λεπτά. Δεν ενδείκνεται στο φούρνο μας να το βάλουμε στο γκριλ ή στις αντιστάσεις. Θέλει στον αέρα για 15 λεπτά στους 180-185. Έτσι, είναι πάρα πολύ νόστιμο, όπως και τα άλλα περισσότερα που έχουμε δοκιμάσει. Θα βάλουμε και λίγο λαδάκι δικό μας και λίγο ξύδι που πάει πάρα πολύ με τις φαγές. Θα πιούμε και τσιπουράκι. Θα βάλουμε μέσα και ψωμί από το φούρνο που ψωνίζουμε με προζύμι και θα έχουμε ένα τέλειο νηστίσιμο γεύμα. Τι άλλο τώρα να σας πω, να σας το δείξω μία φορά ακόμα γιατί θα σκίσω τη συσκευασία. Το βλέπετε πως είναι, το βλέπετε και εδώ πίσω. Έτσι, θα σας έχω την τιμή, πόσο κοστίζει και τι ακριβώς περιέχει μέσα από το site του Σκλαβενίτη, θα σας τα έχω γραμμένα κάτω στην περιγραφή. Όπως και στην περιγραφή θα σας έχω πάρα πολλές συνταγές δικές μου με link που οδηγείστε στα βίντεο του καναλιού αλλά και στην ιστοσελίδα μου με φωτογραφίες και κείμενο. Χτυπήστε, σας έχω ανεβάσει σκορδαλιά απίθανη για την 25η Μαρτίου που έρχεται και εκεί πέρα σας έχω βάλει και link πώς ξεμυρλίζουμε τον μπακαλιάρο, πώς τον βάζουμε στο νερό και βγαίνει το αλάτι και πώς τον μαγειρεύουμε. Αλλά δείτε το βίντεο που έχω ανεβάσει τώρα πρόσφατα για τη σκορδαλιά.
Είναι μια τεχνική πάρα πολύ καλή, πολύ εύκολη, που θα σας οδηγήσει να φτιάξετε πολύ ωραίες μερίδες για τους καλεσμένους σας, για την οικογένειά σας και να πετύχετε το αποτέλεσμα στη γεύση που θα είναι αυτό το πικάντικο με το σκόρδο, που θα έχει μέσα το ξύδι, το λατάκι, το λεμονάκι από πατάτα σκορδαλιά, έτσι, γιατί υπάρχει και σκορδαλιά με ψωμί που είναι πιο καυτερή. Δεν θέλω να σας πω τώρα διάφορα γιατί είναι λίγο δύσκολα αυτά. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία, παιδιά. Τελευταία φορά σας το δίνω. Δείτε το πως είναι για να το αγοράσετε κι εσείς. Έτσι, οι τιμές και τι περιέχει μέσα θα σας το έχω στην περιγραφή. Ανοίγουμε λοιπόν. Κανονικές συνθήκες πείνας. Πεινάω πάρα πολύ σήμερα, έχω φάει πολύ λίγα πράγματα. Δείτε λοιπόν πως είναι μέσα. Εντάξει, το βλέπετε, φαίνεται η φακή δηλαδή. Εδώ είναι το πίσω μέρος που το βάζουμε στην κουζίνα για να το ζεστάνουμε. Και εδώ σας δείχνω όπως πάντα υπάρχει η μεμβράνη, η ταινία ασφαλείας, η οποία την τραβάμε όταν θέλουμε να ζεστάνουμε το προϊόν, είτε στο φούρνο μικροκυμάτων είτε στο φούρνο μας. Δεν το ζεσταίνουμε με αυτή τη μεμβράνη. Και αν το βλέπω καλά, εδώ που είναι το δάχτυλό μου, το βλέπω πολύ καλά γιατί το έχει με μεγάλα γράμματα αυτή τη φορά. Βγάζω το δάχτυλό μου, φαίνεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Νομίζω το βλέπετε. Λοιπόν, τώρα, αν το ξεχάσετε κατά λάθος και λήξει για μία μέρα μέσα στο ψυγείο, δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Γιατί το έχω πάθει κι εγώ αυτό. Το ξέχασα, νομίζω ότι ήταν άλλη ημερομηνία. Εφόσον όμως δεν έχει ανοιχτεί το προϊόν με τη μεμβράνη και είναι στη συντήρηση, για να μην πετάξετε το φαγητό σας το οποίο το έχετε πληρώσει, νομίζω ότι δεν παθαίνει για μία μέρα απολύτως τίποτα, όπως τρώμε τα λιγμένα γάλατα, τα λιγμένα γιαούρτια. Και αυτά, άμα τα φάτε μία μέρα, δεν νομίζω ότι έχετε πρόβλημα, γιατί η ημερομηνία που γράφει πάνω νομίζω είναι ημερομηνία ασφαλείας και εμπεριέχει κι άλλες μέρες. Εμπεριέχει σίγουρα ένα 5% επιπλέον. Έτσι πιστεύω εγώ ως επαγγελματίας. Λοιπόν, πάμε να το ζεστάνουμε, να μην λέμε πολλά, και όταν τρώμε το φαγητό θα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το πάω στην κουζίνα να το ζεστάνω και έρχομαι. Τα λέμε σε λίγο. Ήρθα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το βλέπει η κάμερα, αγνίζει. Το γυρίζω και έτσι. Εδώ τη βαστάω για να μην μου φύγει. Μια υπέροχη φακή. Για να κάτσουμε να τα πούμε κιόλας. Εδώ είμαστε. Γεια σας. Λοιπόν, είναι μια φακή, όπως ξέρετε όλοι τις φακές που τρώμε. Έχει μέσα λαδάκι, έχει και διάφορα άλλα από ό,τι βλέπω. Όμως εγώ επειδή είμαι σπίτι και θέλω να το κάνω ακόμα πιο νόστιμο, ένα σφινάκι ελαιόλαδο, γιατί να ξέρετε όλα αυτά που φτιάχνουμε, φασόλια, φακές, τα όσπρια γενικά, χρειάζονται, όπως και η σκορδαλιά που σας έχω ανεβάσει, χρειάζονται λάδι πάρα πολύ. Και αυτό τι είναι, ξύδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ξύδι. Δεν μπορώ να τις φάω χωρίς ξύδι τις φαγές. Και επίσης, αν θέλει κάποιο σαλατάκι, ρίχνει επιπλέον. Εντάξει, ανακατεύω λίγο να πάει παντού για να έχω ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Έτσι. Και πριν βάλω ψωμί μέσα, γιατί εγώ θα το φάω με ψωμάκι, δεν μπορώ να τις φάω σκέτες. Κάτσε να κάνουμε μια δοκιμή. Να σας πω σχετικά με το προϊόν, αν είναι, ας το πούμε, νόστιμο, πως έχουν βράσει οι φακές, αν είναι αλυτέντια κτλ. Φυσάω λίγο να μην καίει. Άλλη μια. Πάρα πολύ ωραίες. Εγώ τις τρώω με μπόλικο ξύδι. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει και εσάς με μπόλικο ξύδι. Και το ελαιόλαδο που έβαλα το φρέσκο, εφόσον είμαι σπίτι και μπορώ λίγο να του δώσω κάτι καλύτερο. Ψωμάκι από το φούρνο εδώ στην Πεύκη, όποιος είναι μπορείτε να πάτε. Ψωμάκι με προζύμι. Η κυρία Ελίνα και ο κύριος Μιχάλης. Πάρα πολύ καλό αρτοποιείο. Φτιάχνουν πολύ υπέροχα πράγματα. Και να πάτε να τα δοκιμάσετε. Σας το προτείνω ανεπιφύλαχτα. Εντάξει. Συνεχίζουμε τα έτοιμα γεύματα του Σκλαβενίτη. Συνεχίζουμε και την νηστεία. Δεν ξέρω
κατά πόσο θα μπορέσω να την κρατήσω. Θα δούμε. Σας έχω βρει και γεμιστά πάλι, θα δείξουμε γεμιστά, δεν ξέρω τώρα, αύριο μεθαύριο θα δούμε. Μπείτε μέσα και φτιάχτε τη σκορδαλιά. Φοβερή τεχνική, φοβερή συνταγή για μερίδες, εγώ έτσι τα φτιάχνω. Έχω κόσμο, 4 άτομα, 4 μερίδες επί τόπου. Και φτιάχνω και τη δική μου, φτιάχνω και ένα πιάτο να έχω ακόμα γιατί μπορεί να τους αρέσει πολύ και να φάνε περισσότερο. Συνδυάζεται με μπατζάρια, με πολύ ωραίο μπακαλαίο, με καλαμάρια, μπορεί να φτιάξετε ό,τι θέλετε. Άντε, καλή μας όρεξη, παιδιά. Μέχρι στιγμής είμαι πολύ ευχαριστημένος. Από όλα που νιώθω εδώ τις γεύσεις. Φακή νούμερο 1 για σίδηρο. Καλή δουλειά έχει και ο σκλαβενίτης. Και με το ψωμάκι το προσιμένιο πάει πάρα πολύ. Χρήστος Πανταζής Τσίπουρο, παραγωγός Αμαρουσίου Αμπουλάς. Φέρνει και άλλα πράγματα. Φέρνει πολύ ωραίο κρασάκι. Τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Να πάτε να τον βρείτε κάθε Σάββατο στην Λαϊκή Αμαρουσίου. Δεν φαντάζεσαι πως πάει το τσίπουρο με τη φακή. Δηλαδή, προσέχω, θα μπορούσα να σας δείξω και κρασί. Δεν πάει το κρασί με τις φακές. Με τις φακές πάει το τσίπουρο τέλεια. Έλεγα να δω πως είναι. Α, τελικά είναι πάρα πολύ ωραίο το φαγητάκι, παιδιά. Να πάτε να το πάρετε. Μπράβο. Μου θυμίζει μαμαδίστικο φαγητό. Οπότε αν σου θυμίζει αυτό το μαμαδίστικο, άλλη μία φέτα. Αυτές οι φετούλες που σας δείχνω, εγώ τις κόβω με το μηχάνημα. Και είναι πολύ μικρές. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι αν δεν έχω φάει 60 γραμμάρια. Έτσι μην νομίζετε ότι τρώω ψωμιά πολλά. Όπου με το λαδάκι και το ξύδι που ρίξα, το απογείωσα πραγματικά, παιδιά, το απογείωσα. Τα γεμιστά που θα σας δείξω είναι ορφανά, δηλαδή δεν έχουν κύμα. Έτσι νομίζω. Θα το κοιτάξω, νομίζω δεν έχει. Λοιπόν, το ζεσταίνεις σε ένα τεταρτάκι, βάζεις και τα πραγματάκια σου, όλοι έχετε ξύδι και λάδι σπίτι και τρως ένα πάρα πολύ ωραίο γεύμα. Πάντως, πολλοί που δουλεύουν στους κλαβενί, τους έχω δει, πάνε και παίρνουν τέτοια φαγητά. Αυτοί που δουλεύουν, οι υπάλληλοι. Μου το έπανε και τα παιδιά ότι είναι όλα τα φαγητά, λέει. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα το πιάσουμε χωρίς το πιάτο, γιατί έπεσε λίγο η θερμοκρασία. Έκαιγε πριν, δεν μπορούσα να το πιάσω. Α. Άντε στην υγεία μας, παιδιά, ό,τι επιθυμείτε. Καλό Πάσχα να έχουμε και ποτέ μην ξανακούσουμε για δυστυχήματα. Αυτή είναι η ευχή μου, γιατί αυτό που συνέβη στα Τέμπη
στην περιοχή Ευαγγελισμού με τα τρένα. Ήταν μετά από πολλά χρόνια το μεγαλύτερο ελληνικό συνδρομικό δυστύχημα. Λοιπόν, δεν ήτανε ένας, δύο, τρεις, ούτε πέντε, ούτε δέκα. 57. Και πόσοι άλλοι, λέω εγώ με το μυαλό μου το φτωχό, εξαλειώθηκαν και υπάρχουν μόνο στάχτες. Το ξέρουμε αυτό? Όχι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, ποτέ μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Μακάρι να ρυθμίσουν τα πράγματα, να φτιαχτεί εκεί, να φτιαχτούν τα πάντα, να μπουν όλα στη θέση τους και να ανέβει ο κόσμος στο τρένο, γιατί το τρένο είναι ένα πολύ όμορφο μέσο, το οποίο το αγαπάει ο κόσμος. Εγώ το αγαπάω τόσο, που αν τώρα μου έλεγες γίνε μηχανοδηγός, ξανά θα πήγαινα. Όταν υπάρχουν όμως οι ασφαλιστικές δικλείδες όλες, δεν έχεις πρόβλημα, κανένα, έτσι. Πώς δουλεύουν τα τρένα στην Ουγγαρία, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, που έχει το μεγαλύτερο δίκτυο, η Ιαπωνία. Οι Ιάπωνες, έβλεπα προχθές, έχουν φτιάξει ένα τρένο το οποίο κινείται πάνω στις ράγες, αλλά κινείται στον αέρα και είναι με μαγνητισμό. Μαγνητικά δηλαδή, όχι μαγνήτης που κολλάει το σίδερο, μαγνητική ενέργεια. Καλά, οι άνθρωποι είναι μπροστά, όχι μόνο στην τεχνολογία και στην ασφάλεια. Αυτοί κι αν είναι μπροστά στην ασφάλεια. Λοιπόν, δεν ξετρελάθηκα, γιατί σας λέω πάντα τη γνώμη μου, δεν ξετρελάθηκα να λέω πω, όμως το γεύμα ήτανε πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Έχω ξετρελαθεί με την ψαρόσουπα και με τη σούπα μου μοσχάρι και με κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, όμως εδώ τα παιδιά στο Σκλαβενίδη πετύχανε αυτό το μαμαδίστικο το αποτέλεσμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι, εντάξει, είναι μια μερίδα, σου κόβει την πείνα, συγγνώμη να σκουπιστώ. Δεν είναι κάτι για να σκάσεις, έτσι. Πάτε να πιούμε και το τσιποράκι, να πάνε τα φαρμάκια κάτω με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ακούμε και με αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά θα σας πω κάτι το οποίο πιστεύω θα συμφωνήσετε. Γενικά στην Ελλάδα και στη χώρα μας υπάρχει διάχυτη μία αρνητική ενέργεια. Αυτή η αρνητική ενέργεια, από την ακρίβεια, από τον πόλεμο, από πολλά θέματα, όλους τους εργαζόμενους τους έχουν κάνει να παραμιλάνε. Οπότε τα αρνητικά φέρνουν και λάθη, και τα λάθη φέρνουν και τραγωδίες και φέρνουν και άλλα πράγματα. Θα πρέπει να φύγει λοιπόν αυτή η αρνητική ενέργεια που υπάρχει. Αμήν. Λοιπόν, τι σας έχω για το τέλος? Ίον σοκολατίτσα μικρή, έτσι για να μας φύγει η υπογλυκαιμία, νηστίσιμη. Ξέρεις πόσο πάει μετά το γεύμα? Τώρα προσπαθώ να την ανοίξω, δεν έχω και νύχια. Εντάξει, την άνοιξα. Σας έχουμε ρεπορτάζ για το τρένο. Έτσι, επειδή έχω πολλούς συναδέλφους, φίλους που παίρνω μερικά τηλέφωνα και μαθαίνω και διασταυρώνω τις αλήθειες και τα γεγονότα, θα ανεβάσουμε ένα βίντεο τις προσεχές μέρες σχετικά με την έκρηξη. Γιατί πολλά ακούγονται για την έκρηξη, πολλά ακούγονται από αυτούς τους κριτές του Facebook που τα ξέρουν όλα, έτσι, και φτιάχνουν στο μυαλό τους σενάρια ότι θα έρθουν οι εξωγήινοι να μας πάρουν από τον άλλο πλανήτη. Έτσι λοιπόν, και εκεί βγάλανε ότι η εμπορική είχε μέσα χημικά, είχε μέσα πετρέλαια, είχε όπλα και ό,τι άλλες μαλακίες, συγγνώμη για τη λέξη, γιατί αυτό είναι. Ό,τι άλλες βλακίες λέει ο καθένας, ο κάθε πικραμένος. Λοιπόν, υπάρχει επίσημο έγγραφο από την πυροσβεστική υπηρεσία, που είναι μια πολύ καλή υπηρεσία, και από άλλες εφημερίδες
όπως το CNN Greece, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό μέσο, και πολλά άλλες ιστοσελίδες που λένε την αλήθεια, και υπάρχει και δηλωμένο το δρομολόγιο από τον ΟΣΕ και έγραφε μέσα όπως όντως το μόνο που κουβαλούσε ήταν φρούτα, σιτηρά και κάτι αλουμίνια για μια εταιρεία. Θα τα πούμε στο ρεπορτάζ αυτά. Αφήστε αυτούς τους βλάκες να πλάθουν μυθοπλασίες στο μυαλό τους, γιατί τους αρέσει. Βλέπουν πάρα πολλές ταινίες και θέλουν πάντα να υπάρχει ένας προβληματισμός και να υπάρχουν άλλα ντάλα κουκουνάρα. Αυτοί είναι οι ψηφοφόροι της Ελλάδας. Αυτοί ψηφίζουν τα κόμματα. Αυτό βάλτε το στο μυαλό σας. Να δείτε ποιοι ψηφίζουν. Λοιπόν, σοκολάτα υγείας πρώτη. Δεν παίζεται. Πολύ ωραία. Έβγαλε ανακοίνωση το YouTube και λέει ότι η ανάρμοστη γλώσσα με κάποιες βρυσιές, μέσα έχει βάλει και το μαλάκα και διάφορα άλλα πράγματα, δεν θα επηρεάζουν, λέει, τη δυνατότητα χρημάτων και διαφημίσεων στο βίντεο. Τώρα το είδα προχθές. Ναι, γιατί τώρα το μαλάκας είναι ψωμουτήρι. Δεν λέει και κάτι. Άλλες είναι οι βρυσιές. Καλά, τέλεια. Εν τω μεταξύ, σε ένα βίντεο που ανέβασα για το τρένο, ένας τύπος μου έγραφε διάφορα κάτω ότι κάνω λάθος, λέει, δεν είναι τρεις μηχανές, λέει, είναι δύο, και μου βάζε κάτι link από κάτι site, λες και εγώ περιμένω τα site για να ενημερωθώ, δεν έχω άλλες πηγές, και κάθομαι και μιλάω εγώ με το no name, δεν ξαναμιλάω με κανένα no name. Όποιος δεν γράφει το κανονικό του όνομα, θα τον διαγράφω και τα σχόλιά του και αυτόν. Γιατί μου είναι άχρηστος ένας ο οποίος προσπαθεί να τρολάρει και να επιμένει σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν διασταυρωθεί. Έτσι. Αυτό είναι την ιστορία, έτσι. Λοιπόν, είμαι ο Σεφ Αλέξιος Νικολιτσόπουλος, φωτορεπόρτερ, οπερατέρ στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια. Είμαι επαγγελματίας μάγειρας αρτοπιός αχροπλάστης. Δοκιμάσαμε σήμερα ένα πάρα πολύ όμορφο φαγητό, φακές από τα έτοιμα γεύματα του Σκλαβενίτη. Να πάτε να το πάρετε, αξίζει το φαγητό, να το ζεστάνετε και να το ευχαριστηθείτε. Κάντε like στο βίντεο, εγγραφείτε στο κανάλι μας, στηρίχτε μας, σας κάνουμε παρέα, μας κάνετε παρέα, έτσι. Και εμείς θα είμαστε εδώ σε ένα άλλο βίντεο review φαγητού, είτε με το Σκλαβενίτη ή το οτιδήποτε άλλο, για να τα ξαναπούμε. Δείτε και τη συνταγή που έχω ανεβάσει για σκορδαλιά για την 25η Μαρτίου, θα μείνετε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και εδώ είμαστε να τα λέμε συχνά. Λοιπόν, τα λέμε, σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε, σας χαιρετώ, Αλέξιος.